μαζί και πάλι φίλοι μου, συνεπέστατος ο κύριος Κώστας Ζήφος, αν και τον καθυστερήσαμε πολύ, είναι στο ακουστικό μας, οπότε θα κάνουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που σας υποσχεθήκαμε. Κύριε Ζήφο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Χαλκίτη, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Είχαμε εδώ και τον αντιπρόεδρο της ΑΝΔΟ και είναι δήμαρχο Καλλιμνίων, τον κύριο Γιάννη Γαλουζή, οπότε ευθυνόμαστε και οι δύο, και εγώ και εκείνος, για την καθυστέρηση. Προς Θεού, τι εσείς τη δουλειά σας κάνετε και εμείς πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πολύ σωστά. Λοιπόν, κύριε Ζήφο, έχουμε μία πρόσκληση εδώ σε εκδήλωση ενημέρωσης που πρόκειται να κάνει η αναπτυξιακή δωδεκανήσου ΑΕ σε συνεργασία και με το Δήμο Καλλιμνίων για το νέο πρόγραμμα Leader κάθετο CLLD, αν το λέω σωστά. Και θα γίνει λοιπόν αυτή η ενημερωτική συνάντηση στην Κάλυμνο και θέλουμε να μας πείτε λίγο για αυτό το νέο πρόγραμμα Leader, να μας ενημερώσετε τις δράσεις του, σε ποιους απευθύνεται. Ωραία, είναι το πρόγραμμα Leader, είναι πολύ γνωστό όλα τα χρόνια, ειδικά στην Κάλυμνο είχαμε πάρα πολλές επενδύσεις. Ξεκίνησε ως κοινοτική πρωτοβουλία από το 1997, εντάξει δεν είναι ανάγκη να πάμε τόσο πίσω. Γενικά είναι πολύ διαφημισμένο, είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και οι δράσεις του έχουν να κάνουν με τη στήριξη επενδύσεων στην Ήπεθρο. Εμείς ως περιοχή παρέμβασης δηλαδή έχουμε όλα τα δωδεκάνησα πλην της πόλης της Ρόδου, όπου η πόλη της Ρόδου θεωρείται ότι είναι αστικό κέντρο οπότε δεν μπορεί να μπει, άρα όλα τα νησιά μας, όπως βέβαια και η Κάλυμνος, η Λέρος, όλα τα νησιά μας, είναι μέσα στην περιοχή παρέμβασης. Υπάρχουν διάφορες δράσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας, δηλαδή ξεκινάμε από τον δευτερογενή τομέα, δεν επιδοτούμε καλλιέργειες, αλλά ξεκινάμε τη μεταποίηση αγροτικής παραγωγής και μπορούμε να πάμε και μέχρι τις υπηρεσίες. Άρα, αν θέλουμε να πούμε τι αφορά το πρόγραμμα, ξεκινάμε με τις βασικές προτεραιότητες του, που είναι η στήριξη της μεταποίησης της αγροτικής παραγωγής για τη δημιουργία προϊόντων διατροφής ως προτεραιότητα του προγράμματος. Άρα έχουμε ζυθοποιίες, επεξεργασίες προϊόντων κυψέλης, έχουμε τυροκομεία, εινοποιία, όλα αυτά, κρέας, πουλερικά, γάλα, μελισσοκομεία, όλη αυτή η γκάμα είναι στις προτεραιότητες του προγράμματος. Μια μεγάλη δράση δηλαδή είναι αυτή, μεταποίηση αγροτικής παραγωγής για να φτιάξουμε ένα προϊόν που είναι είτε αγροτικό είτε δεν είναι αγροτικό. Ναι. Αυτό μάλιστα είναι στο 75% και το τονίζω γιατί τέτοια ποσοστά ενίσχυσης δεν υπάρχουν πια. Είναι πάρα πολύ ψηλά τα ποσοστά ενίσχυσης. Άρα μια προτεραιότητα είναι αυτή. Μια δεύτερη προτεραιότητα είναι οι μικρές βιοτεχνίες, δηλαδή βιοτεχνίες, ξυλουργία, είδη παραδοσιακής τέχνης, ακόμα και έτοιμα φαγητά, αρτοποιία, ζαχαροπλαστεία. Όλα αυτά είναι μια δεύτερη μεγάλη κατηγορία, η οποία και αυτή είναι προτεραιότητα του προγράμματος και είναι στο 65%. Και τέλος έχουμε κάποια μικρά, έτσι, δύο δράσεις για να ενισχύσουμε τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα, που είναι ο τουρισμός και οι υπηρεσίες, όπου εκεί πέρα βέβαια δίνουμε προτεραιότητα στα μικρά νησιά του νομού, δηλαδή στα νησιά κάτω των 3.000 κατοίκων, άρα από την Ψέριμο, από την Τέλενδο και από τα άλλα μικρονήσια του νομού Δωδεκανήσου, Χάλκη, Τήλο, Νήσιρο, Αθωνήσι, λοιπόν, όλα αυτά, αφαιληθεί. Μπορούν να κάνουν εξυγχρονισμούς εστιατορίων και καταλυμάτων και ιδρύσεις καταλυμάτων μόνο στα μικρά νησιά αυτά και μόνο από μετατροπή διατηρηταίων ή παραδοσιακών κτισμάτων. Στα μεγάλα νησιά, στον τουρισμό, έχουμε μόνο εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ό,τι μπορεί να σκεφτεί κάποιος εκεί, αλλά όχι νέες κλίνες. Και τέλος έχουμε υπηρεσίες ως επιτοπλίστων και με ψηλότερη βαθμολογία στις υπηρεσίες που δεν υπάρχουν και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Για παράδειγμα, ένα φροντιστήριο ξένων γλωσσών μπορεί να υπάρχει στη Ρόδο και δεν το θέλουμε, αλλά θα το επιδοτήσουμε στο Αγαθονήσι. Καταλάβατε, δηλαδή οι υπηρεσίες είναι κάτι ειδικό το οποίο δίνουμε προτεραιότητα και εκεί στα μικρά νησιά. Γενικά, υπάρχει μεγάλη γκάμα δραστηριοτήτων που επιδοτούνται. Ο επενδυτής που ενδιαφέρεται θα πρέπει να μελετήσει με τους συνεργάτες του μαζί για να καταλήξει σε μια πρόταση. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί είναι ποιο, κύριε Ζήφο? Το ποσό που προκηρύσουμε αυτή τη στιγμή, η προκήρυξη έχει βγει στον αέρα από τις 11 Ιουνίου, δηλαδή πριν 10 μέρες βγήκε στον αέρα η πρόσκληση, και λήγει στις 10 Σεπτεμβρίου του 2019.
Το ποσό που έχουμε προκηρύξει είναι 4.120.000 ευρώ. Το ποσό βέβαια είναι ενδεικτικό και σας το λέω αυτό γιατί υπάρχει μια κατανομή στις υποδράσεις έτσι όπως σας είπα πριν, ναι. Αλλά συνήθως εάν έχουμε μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον καταφέρνουμε και παίρνουμε και επιπλέον λεφτά. Ειδικά στις προτεραιότητες που είναι η μεταποίηση, όπως σας είπα πριν, της αγροτικής παραγωγής, θεωρώ ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα μας δώσει και άλλα λεφτά, εφόσον έχουμε αξιόλογες προτάσεις. Ωραία. Ο κάθε ενδιαφερόμενος τώρα, μέχρι τι ποσό μπορεί να καρποθεί? Ο κάθε ενδιαφερόμενος, το μάξιμο του προϋπολογισμού της κάθε πρότασης μπορεί να είναι 600.000 ευρώ. Δεν είναι λίγα, θεωρώ, κύριε Ζήφο. Όχι. Η εμπειρία έχει δείξει ότι ποτέ δεν έρχεται τόσο μεγάλη πρόταση. Δηλαδή, μιλάμε, απευθυνόμαστε σε μικροεπενδυτές. Έτσι κι αλλιώς οι επενδυτές είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αλλά πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Άρα, εκ των πραγμάτων, απευθυνόμαστε σε μικροεπενδυτές. Εξάλλου, αυτές τις επενδύσεις έχουμε στα νησιά μας. Οι μεγαλύτερες επενδύσεις είναι για τους αναπτυξιακούς νόμους, είναι και για άλλα προγράμματα. Το πρόγραμμα Leader κάνει αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, μικρές ενέσεις χρηματοδοτεί, έτσι δίνει βοήθεια σε κάποιους ανθρώπους για να επενδύσουν σε μικρή κλίμακα. Mm-hmm. Προηγουμένως αναφέρατε κάποια ποσοστά, 75%, 65% κλπ. Για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας, πιο απλά είναι το ποσοστό που θα χρηματοδοτηθεί ο καθένας και από εκεί και πέρα θα βάλει το υπόλοιπο, γιατί και εγώ δεν το κατάλαβα αυτό. Ναι, ωραία. Λογικά δεν το έχετε καταλάβει, γιατί είναι θέματα ειδικά. Έχουμε η επένδυση, για παράδειγμα, για να το καταλάβουμε όλοι, έστω ότι είναι 100.000 ευρώ. Ναι. Έτσι, έχουμε μια τέτοια επένδυση. Υποβάλλει την πρόταση του επενδυτή. Η πρόταση του δεν είναι μια απλή αίτηση, για να μην μπερδεύεται ο κόσμος, είναι μια ολόκληρη οικονομοτεχνική μελέτη. Άρα υπάρχει μια δουλειά από πίσω. Επιλέξιμες δαπάνες είναι ακόμα και ανέγερση κτηρίου. Άρα μιλάμε για κτηριακά, εξοπλισμό, δαπάνες προβολής προώθησης, μελέτες, δηλαδή ένα ολόκληρο πακέτο προτινόμενων δαπανών. Ο επενδυτής πρώτα εξοφλεί το ποσό, όχι των 100.000 ευρώ, αλλά το σπάμε σε δόσεις για να διευκολύνουμε τον επενδυτή. Μπορούμε να το σπάσουμε μέχρι 5 δόσεις το έργο. Mm. Άρα μπορεί να είναι 5 φορές τις δόσεις των 20.000 ευρώ, εξοφλεί την πρώτη δόση 20.000 ευρώ και παίρνει την αναλογούσα ενίσχυση. Το 65% ή το 75% για ανάλογο ποιο είναι το ποσοστό ενίσχυσης που θα ξέρει εξ αρχής αυτός από την υποδράση που θα υποβάλει. Και πηγαίνει στην επόμενη φάση και στην επόμενη, όπου στο τέλος η τελική αποπληρωμή του θα γίνει εφόσον μας προσκομίσει την απαραίτητη άδεια λειτουργίας της επένδυσης. Άρα μιλάμε για μια τέτοια διαδικασία εξόφλησης και αποπληρωμής της επένδυσης. Mm-hmm. Η μεγάλη διαφορά με τα άλλα προγράμματα του ΕΣΠΑ, γιατί όσοι ασχολούνται με τα ΕΣΠΑ τα ξέρουν, η μεγάλη διαφορά του Leader είναι ότι είναι η αποκεντρωμένη διαχείρισή του. Δηλαδή ο επενδυτής έχει να κάνει με την ΑΝΔΟ, η οποία είναι μια εταιρεία, όπως ξέρετε, είμαι εγώ διευθυντής, έχουμε τα στελέχη μας στη Ρόδο. Όποιος θέλει έρχεται, μας βλέπει από κοντά, μας λέει έχω αυτό το πρόβλημα, πώς μπορούμε να το λύσουμε. Δεν είμαστε ένα πρόσωπο υπουργείο, δηλαδή το οποίο παίρνει τηλέφωνο και δεν το βρίσκει κανένας. Είμαστε εδώ, ναι, είμαστε κατευθυμένοι στον νομό και είναι πάντα η πόρτα μας ανοιχτή. Και το δεύτερο πολύ μεγάλο σημαντικό είναι από τον δικό μας τον λογαριασμό πληρώνεται ο επενδυτής. Δεν περιμένει δηλαδή λεφτά από το Υπουργείο, από το λογαριασμό της ΑΝΔΟ πληρώνεται ο επενδυτής. Οπότε είναι και αυτό πάρα πολύ μεγάλο. Ωραία. Βοήθεια. Κάτι άλλο, ο επενδυτής μπορεί να απευθυνθεί στην ΑΝΔΟ και να ζητήσει βοήθεια για τη σύνταξη του φακέλου του, ας το πούμε έτσι? Όχι, ή πρέπει να τα κάνει όλα μόνος του ή να απευθυνθεί σε κάποιον? Μόνος του δεν μπορεί να τα κάνει. Θα πρέπει να ασχοληθεί κάποιος συνεργάτης του, κάποιος είτε σύμβουλός του, είτε ο μηχανικός του, είτε ο λογιστής του, να συνεργαστούν κάποιοι άνθρωποι μαζί για να φτιάξουν το φάκελο, γιατί όπως σας είπα είναι μια ολόκληρη οικονομοτεχνική μελέτη, δεν είναι κάτι απλό. Εμείς δεν μπορούμε να ασχοληθούμε γιατί εμείς θα αξιολογήσουμε την πρόταση που θα έρθει. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει ένα συμβίβαστο. Εμείς θα αξιολογήσουμε τις προτάσεις που θα μας υποβληθούν. Mm-hmm. Αλλά εμείς είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε όλους αυτούς τους μελετητές. Ό,τι χρειαστούν. Οπότε, αφού είστε εκεί για να βοηθήσετε, να μας πείτε και αν υπάρχουν σημεία στη σύνταξη του φακέλου που θα πρέπει να προσέξει ο ενδιαφερόμενος. Κοιτάξτε, τα βασικά πράγματα που λέμε πάντα είναι δύο. Επειδή το 10 Σεπτεμβρίου δεν είναι πολύ μακριά, είναι αρκετά κοντά θα έλεγα, άρα κάποιος που δεν είναι προετοιμασμένος δύσκολα θα το καταφέρει, εκτός αν έχει μια απλή πρόταση. Αυτό το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνει ο επενδυτής είναι να δει λίγο στην επένδυσή του. Βέβαια, μιλάμε για επενδυτές οι οποίοι έχουν καταλήξει το τι θέλουν να κάνουν, έτσι. Και τέτοιους επενδυτές θέλουμε, δεν θέλουμε επενδυτές
Α, τι πρόγραμμα έχει, να δω τι μπορώ να κάνω. Που ψάχνονται, που ψάχνονται. Λοιπόν, ναι, να σωστό. Ψάχνω, άρα τι έχει, α, μπαίνει και αυτό να το κάνω. Όχι, κατέχουμε μια τέχνη, θέλουμε να κάνουμε ένα πράγμα, έχουμε μια ιδέα επιχειρηματική, έρχεται το πρόγραμμα να μας βοηθήσει. Για να πιάσει και τόπο. Μα αυτό είναι, γιατί η επιδότηση, αν κάθε χρόνο είσαι ζημιογόνος και μπαίνεις μέσα, σε 3 χρόνια έχει φύγει η επιδότηση και καταστρέφεσαι. Άρα θα πρέπει να σκεφτούμε κάτι το οποίο θα έχει μέλλον και θα έχει κερδοφορία. Ωραία. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να δει ένας επενδυτής είναι το ιδιοκτησιακό. Γιατί μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μπορεί να φτιάξει το φάκελό του, είναι εύκολος φάκελος, δεν είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Το πρόβλημα είναι το ιδιοκτησιακό, δηλαδή θα πρέπει να έχει ιδιοκτησία είτε στο όνομά του, είτε να τη μισθώσει για 9 ή για 15 χρόνια, υπό κάποιες προϋποθέσεις που θα πρέπει να τις μελετήσει ο καθένας, το ιδιοκτησιακό, γιατί θα πρέπει το ακίνητο που θα γίνει επένδυση να είναι ελεύθερο βαρών και διεκδικήσεων. Άρα, αν έχει μέσα συμβολογραφικά και όλα αυτά, θα πρέπει να τα ξεκινήσει από τώρα, γιατί δεν θα προλάβει. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι, εφόσον έχει κτηριακά, να συνεργαστεί με το μηχανικό του και να έχουν μια στενή συνεργασία, έτσι ώστε να προλάβει εκείνος να κάνει τα σχέδια. Αυτά τα δύο είναι χρονοβόρες υποθέσεις, οι οποίες θα πρέπει άμεσα από τώρα να το ξεκινήσει. Ωραία, κύριε Ζήφο. Λοιπόν, μία πρόσκληση κλείνοντας να κάνετε στους τηλεθετές μας για τη συνάντηση την ενημερωτική που θα γίνει. Όλα αυτά που σας είπα σε 5-10 λεπτά, επειδή είναι δύσκολο να τα πούμε και τηλεφωνικώς, θα έρθει μία συνάδελφος την ερχόμενη Τετάρτη στο συνέδριο του επιμελητηρίου, που το οποίο ευχαριστούμε βέβαια για την παραχώρηση, και το επιμελητήριο Δωδεκανήσου, ξέρετε, είναι μέτοχο στην Ανδό. Η Ανδό είναι μια πολυμετοχική εταιρεία, είναι όλοι οι δήμοι και οι φορείς. Το επιμελητήριο είναι μέτοχο στην Ανδό. Θα έρθει η συνάδελφος στις 7.30 ώρα το απόγευμα την Τετάρτη 26 του μηνός να αναλύσετε οτιδήποτε χρειαστεί. Δηλαδή θα κάτσει εκεί όσο χρόνο χρειαστεί. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και για τις υποδράσεις και για τις διαδικασίες και για τα ποσοστά ενίσχυσης και για το τι μπορούν να κάνουν, τι δεν μπορούν να κάνουν. Καλό θα είναι να παρακολουθούμε αυτά τα πράγματα για να μην λέμε για μετά «Α, δεν το άκουσα», «Α, δεν με ενημερώσατε», «Α, δεν ήξερα». Ωραία. Ερχόμαστε πάντα επί τόπου για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Παράλληλα, την ίδια μέρα θα είμαστε και στη Λέρο, στο κινηματοθέατρο. Θα είναι άλλο κλιμάκιο και τη Ανδό που θα ενημερώνει παράλληλα και εκεί. Και την προηγούμενη μέρα, την Τρίτη δηλαδή, θα είμαστε στην ΚΟ. Ωραία. Λοιπόν, για 7.30 ώρα στο Χάνι. 7.30 ώρα. Τρίτη και Τετάρτη, Τρίτη στην ΚΟ 7.30 ώρα, Τετάρτη στην Κάλυμνο και στη Λέρο 7.30 ώρα. Ωραία. Κύριε Ζήφο, να σας ευχαριστήσω πολύ. Πάντα ευγενικός. Εγώ σας ευχαριστώ που μας δίνετε πάντα τη δυνατότητα έτσι να κάνουμε καλά αυτά τα προγράμματα. Να είστε καλά. Και εσείς ποτέ δεν είπατε όχι σε κάποια παρέμβαση για να αναδείξουμε το θέμα. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Επίσης. Γεια σας. Λοιπόν, φίλοι μου, επειδή δεν μας έχει μείνει καθόλου χρόνος, να επαναλάβω. Κυριακή 23 του μήνα, 7 η ώρα το απόγευμα, ο Μέγας Εσπερινός του Αγίου Ιωάννη στην Παναγία των Βοθινών. Μετά θα τηρηθεί το έθιμο των Φανών στα Βλιχάδια. Φανή θα γίνουν και στην Τέλενδο και στο Καντούνι το βράδυ της Κυριακής. Την πρόσκληση της Ανδό την είπαμε. Λοιπόν, επίσης έχουμε εδώ για την Παρασκευή, για σήμερα, 3 μετά μεσημβρίας. Το είχαμε πει εχθές, αυτό έχει περάσει. Είναι από το ΚΚΕ την οργάνωση βάσης Καλύμνου της ΚΝΕ. 3 μετά μεσημβρίας ξεκίνησε λοιπόν περιοδία στα ΙΕΚ με την υποψήφια βουλευτή του ΚΚΕ, κυρία Δέσποινα Γουρλά, και την Ελένη Τσάκαλου, μέλος της Επιτροπής Αιγαίου. 8.30 μετά μεσημβρίας θα έχει beach party, φίλοι μου, σήμερα στην παραλία Γέφυρα, DJ ο Γιάννης Αντωνόπουλος. Αύριο Σάββατο 22 του Ιούνιου στη 1 μετά το μεσημέρι, περιοδία σε στέκια νεολαίας με τον Ευρωβουλευτή του ΚΚΚ Λευτέρη Νικολάου Αλαβάνο. Την 5η 27 στις 9 μετά μεσημβρίας προβολή ταινίας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ενάντια στα ναρκωτικά στην Πλατεία Χριστού. Επίσης, από το αναγνωστήριο Καλύμνου Εμούσε για 27, 28, 29 και 30 Ιουνίου έχει πολιτιστικό συμπόσιο Δωδεκανήσου, διοργανώνεται στην Καλύμνο από τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου. Λοιπόν, και έχουμε εδώ την 5η 27 Ιουνίου στο ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου στις 6.30 μετά μεσημβρία, στην Παρασκευή 28 στις 6.30 μετά μεσημβρίας και θα ολοκληρωθεί στις 10 μετά μεσημβρίας. Το Σάββατο 29 η πρώτη συνεδρίαση θα αρχίσει 9.30 προ μεσημβρία στο Συνεδριακό Κέντρο του Αγίου Σάβα.
και θα ολοκληρωθεί στη 1.30 μετά μεσημβρίας και απογευματινή θα αρχίσει στις 18.30 το βράδυ στο Συνεδριακό Κέντρο του Αγίου Σάβα και θα ολοκληρωθεί στις 10. Την Κυριακή 30 του μήνα 9.30 το πρωί στον Άγιο Σάβα και θα ολοκληρωθεί 2 παρατέταρτο το μεσημέρι και το βράδυ της ίδιας ημέρας στις 8 το βράδυ στο ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Μιλτιάδη Λογοθέτη, επίτιμου Προέδρου της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου με τίτλο «Οι κοινοτικοί θεσμοί στα Δωδεκάνησα κατά τα χρόνια της δουλείας». Την παρουσίαση θα κάνει ο φιλόλογος Τέος Γυμνασιάρχης κ. Γεώργιος Θανάτσης. Λοιπόν, αυτά φίλοι μου, δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Να σας αποχαιρετήσω, να ευχηθώ να περάσετε όλοι ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να είστε καλά. Γεια σας.